Ένα μεταλλικό αεροπλάνο δόρισε στην Ιερά Μητρόπολη Σερώγγινη Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών ο κύριος Νικόλαος Τρίχος, ο οποίος κατάγεται από τη Μυτιλίνη. Το μεταλλικό αεροπλάνο τοποθετήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην πλατεία Μητροπολίτη Μαξίμου έξω από τον Ιερό Ναό και ήδη από την πρώτη στιγμή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Λοιπόν, ο συμβολισμός είναι ο εξής, ότι ο προστάτης της αεροπορίας είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ο Μητροπολιτικός μας Ναός τιμάται στους Αρχαγγέλους, Μιχαήλ και Γαβρίλ. Οπότε σημαίνει ότι εδώ ήταν ο τόπος όπου θα έπρεπε να μπει το αεροπλάνο αυτό για συμβολικούς λόγους. Για να το έχουν και στο μυαλό τους και ο κόσμος. Ακριβώς. Βλέπετε ότι επάνω στο αεροπλάνο ήδη υπάρχει και η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Που σημαίνει ότι εδώ είναι ο τόπος όπου μπορούν να προσεύχονται όλοι για τους αεροπόρους μας, για την αεροπορία μας, έτσι. Και ζητούν για την ευλογία των Αρχαγγέλων, το έχουν στο μυαλό τους κιόλας. Ακριβώς. Αυτό συμβολίζει και νομίζω και η Εκκλησία συμβολίζει το ότι εδώ, σε αυτήν, αποθέτουμε ό,τι πνευματικό, ό,τι δυναμικό έχουμε μέσα μας. Η Εκκλησία, ο Μητροπολίτης μας έχει πάντα τη μέριμνα, έτσι ώστε να κάνει κάτι που δεν το σκεφτήκαμε πριν όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Είδατε την πλατεία εδώ πέρα, την οποία ήταν δική του επινόηση. Στην αρχή όταν ερχόταν οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι θα γίνει. Τώρα έρχονται και βγαίνουν φωτογραφίες και λένε τι ωραίο πράγμα έγινε εδώ. Τώρα το αεροπλάνο. Ιδιαίτερα τα παιδάκια βλέπετε ότι μαζεύονται κάτω από το αεροπλάνο και πιστεύω ότι όταν θα το μάθουν και περισσότερα παιδιά, εδώ θα γίνεται πανηγύρι. Και το φωτίζεται το βράδυ, έτσι. Βεβαίως, φωτίζεται, λες και είναι αυτό, σαν έκθεμα, ναι. Βέβαια πρέπει να μην παραλείψουμε ότι αυτό το είναι δωρεά ενός ευγενούς ανθρώπου, ο οποίος λέγεται Νικόλαος Τρίχος και ο οποίος έχει κάνει και άλλα τέτοια αεροπλανάκια τα οποία τα δώρησε σε άλλους ναούς. Είναι στερεός ή... Όχι, είναι από την Μυτιλίνη νομίζω. Θέλησε να το κάνει δωρεά εδώ επειδή ξέρει ότι ο ναός είναι αφιερωμένος στα ξιάρια. Βρέθηκε με το Σεβασμιότατο από ό,τι ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, και του είπε ότι θέλει να κάνει μια δωρεά. Ο Σεβασμιότατος το σκέφτηκε καλύτερα, είδε ότι πραγματικά ήταν μια ευλογία από τον Θεό και του έδωσε την ευλογία να το ετοιμάσει και να το φέρει. Ο κύριος Τρίχος, έμπορος λαδιού, έρχονταν στις Σέρρες με την δουλειά του και έχει την καλύτερη άποψη για τους Σερραίους. Οπότε, όταν ο Μητροπολίτης Σερρών και Νηγρίτης Θεολόγος έφτασε έξω από την επιχείρησή του και του πρότεινε να φτιάξει ένα αεροπλάνο και για την Μητρόπολη Σερρών και Νηγρίτης, καθώς ο ίδιος είχε δημιουργήσει ανάλογα αεροπλάνα για άλλες εκκλησίες, είπε το μεγάλο ναι και θεώρησε ότι είναι μεγάλη ευλογία για τον ίδιο. Και με παρακάλεσαν να έφτιαχνα κάποιο αεροσκάφος, ήταν τα αεροσκάφη εκεί, εγώ φτιάχνω πάντοτε για τους ταξιάρχες, σε όλο τη Λέσβο. Αν θα πάτε υπάρχουν στις εκκλησίες αεροπλάνα δικά μου αφιερωμένα στους ταξιάρχη. Γιατί αυτό? Γιατί χρειάστηκε κάποια στιγμή να τον ζητήσω να προστατεύσει ο ταξιάρχης μας, με προστάτευσε και από εκεί πέρα αφιερώθηκα, είναι και ο γιος μου στην πολεμική αεροπορία. Και γνωρίζοντας ότι ο ταξιάρχης μας είναι προστάτης της πολεμικής αεροπορίας, έκτοτε αφιερώνω στους ταξιάρχες παντού στις εκκλησίες αεροσκάφη. Αυτό εδώ το αεροσκάφος είναι μεγάλη μου τιμή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκινημένος είμαι που ήρθα εδώ, σε αυτή την όμορφη εκκλησία, να φτιάξω αυτό το έργο. Αυτό το έργο πραγματικά σήμερα με ενθουσίασε περισσότερο, γιατί έγινε και θαύμα. Και μπορείτε να σας το δείξω στο βίντεο μου. Η Εκκλησία μέσα μου έκανε θαύμα ο Χριστός, φώναξε τον ιερωμένο που λειτουργούσε, αναβόσβηνε τα άστρα που είναι γύρω του. Ο ίδιος νιώθει ιδιαίτερα ευλογημένος και τυχερός που το αεροπλάνο του τύπου Μοιράζ, που κατασκεύασε με πολύ αγάπη, θα μείνει για πάντα έξω από το Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών και θα το θαυμάζουν μικροί και μεγάλοι. Είναι μεγάλη μου τιμή ειλικρινά και θα χαρώ να μου δώσουν και άλλη παραγγελία, να κάνω και σε άλλη εκκλησία. Με μεγάλη χαρά το κάνω. Αφήστε ένα κομμάτι δηλαδή εδώ. Βεβαίως. Πάντοτε αυτό θα είναι παιδί μου εδώ και δεν το ξεχάσω ποτέ. Γιατί το έκανα με μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη και όπως βλέπετε είναι κάτι που είναι πανεμοιότυπο. Με ένα μοιράζει αεροπλάνο. Επίσης μπορεί και για κάποιο κακοπροαίρετο, το αεροπλάνο δεν βλέπει την εκκλησία αν το δείτε καλά. Γιατί πολλοί είπαν ότι πώς είναι δυνατόν να βλέπει την εκκλησία. Όχι. Περνάει πάνω από την εκκλησία. Δεν βλέπει την εκκλησία. Ποτέ από την εκκλησία δεν φεύγουν αεροπλάνα να σκοτώσουν κόσμο.
τα αεροπλάνα προστατεύουν την εκκλησία. Αυτό θέλουν να καταλάβουν όλοι οι κακοπροαίρετοι, ότι δεν είναι αεροπλάνο που σκοτώνει κόσμο. Προστατεύει την εκκλησία.